Το τέταρτο συνέδριό μας θα διεξαχθεί στις 23, 24, 25 Φλεβάρι στην Αθήνα. Ένα συνέδριο επανεκκίνησης, ανανέωσης, ανασυγκρότησης και συσπήρωσης. Για να διαμορφώσουμε το πολιτικό μας σχέδιο και πλαίσιο, επιβεβαιώντας πανηγυρικά τις αρχές και αξίες μας. Ενωτικά, δημοκρατικά και συλλογικά, χτίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία της επόμενης μέρας, που θα εκπροσωπήσει τα συμφέροντα του λαού και θα διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου απέναντι στη δεξιά και στις πολιτικές της. Ο προσυνδυακός διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει από τις 15 Γενάρη και θα ολοκληρωθεί στις 16 Φεβρουαρίου. Εν συνεχεία, στις 17 με 18 Φλεβάρι, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή συνέδρων και νέων οργάνων στις οργανώσεις μελών και στην Ομαρχιακή. Δικαίωμα ψήφους προσυνδυακές μας διαδικασίες και δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε θα έχουν όσοι εγγραφούν ως μέλη του κόμματος μέχρι τις 3 του Φλεβάρι. Στόχος μας είναι ένα ανοιχτό συνέδριο, ένα συνέδριο πολιτικό γεγονός για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες να ενταχθούν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να στρατευτούν στην κοινή μας προσπάθεια για να διαμορφώσουμε ένα κόμμα ανοιχτό, μαζικό, λαϊκό, ριζοσπαστικό, δημοκρατικό, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και δίνει ρεαλιστικές λύσεις και προοδευτικές απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας και ο λαός μας. Σε αυτή τη νέα πορεία για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλούμε κάθε μέλος του κόμματος αλλά και κάθε αριστερό, προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη να συμμετάσχει με τον αγώνα του και τη δράση του στην ανασυγκρότηση του κόμματος και της παράταξης για το μέλλον του λαού και του τόπου. Είναι μεγάλη μου χαρά, είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ, στην Δημοκρατική Κρήτη, στο Δημοκρατικό Ηράκλειο, προσκεκλημένος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ηρακλείου. Ανάμεσα σε δραστήριους, συντρόφους, για να συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας. Το Ηράκλειο είναι ένας αυτονόητος δημοκρατικός τόπος για κάθε ενεργό δημοκρατικό πολίτη. Να συζητήσει, να μοιραστεί απόψεις με τον κόσμο και να μεταφέρει σε ένα πολλές φορές αδιάφορο και υδροκέφαλο αθηναϊκό κέντρο τις ανάγκες, τις ανησυχίες αλλά και τις προοπτικές της περιφέρειας. Η Κρήτη δεν είναι μία τυχαία περιφέρεια και το Ηράκλειο δεν είναι ένας τυχαίος τόπος. Είναι ο τόπος που έχει γεννήσει κινήματα, ιδέες, πρόοδο, δημιουργία. Έχει όμως και προβλήματα που μπορούν να συνοψιστούν σε αδρές γραμμές, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με δίκτυα και υποδομές, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγειονομική κάλυψη, σε θέματα εκπαιδευτικά και κορονίδα και επιστέγμασμα όλων αυτών είναι η λέλαπα της ακρίβειας, το τσουνάμι της ακρίβειας που πλήττει τους πάντες. Ακόμα και μια σχετικά εύπορη και ευημερούσα περιφέρεια όπως η Κρήτη έχει πρόβλημα. Κοινωνίες, οικογένειες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις στενάζουν κάτω από το τσουνάμι της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στα είδη πρώτης ανάγκης. Είμαστε εδώ λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Από χθες έχω επαφές με παραγωγικούς φορείς. Ολοκλήρωσα πριν από λίγο μια συνάντηση με τον Πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ως πανεπιστημιακός και εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της εκπαίδευσης και της παιδείας ευγέννη. Πιστεύω ότι το κοσμούν το Ηράκλειο, πανεπιστήμια κύρους, δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχει ανοίξει, νομίζω ότι βάζει στο επίκεντρο ξανά τον ρόλο αυτών των ιδρυμάτων για την κοινωνία και για τη χώρα ολόκληρη, και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Έχω βεβαίως την ιδιότητα του κομματικού μέλους, πέρα από τις επαγγελματικές μου προσωπικές επιστημονικές δραστηριότητες ως καθηγητής του Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχω την τιμή να έχω αναλάβει πρόσφατα και σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε μπροστά μας, όπως είπε ο γραμματέας μας, ένα συνέδριο, αλλά έχουμε βεβαίως και ένα πολιτικό ορόσημο σε λίγους μήνες από τώρα. Αυτό των ευρωπαϊκών εκλογών. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα υπάρξει αναδιάταξη των πολιτικών συσχετισμών. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακάμψει από μια περίοδο εσωστρέφειας. Ήδη οι προτάσεις μας εντός και εκτός κοινοβουλίου κατατίθενται και συζητώνται με την κοινωνία. Με εφαλτήριο το συνέδριό μας ξεκινάμε μια αντεπίθεση στα προβλήματα. Ο εχθρός μας είναι τα προβλήματα και οι συντηρητικές, αντιδραστικές, πολιτικές, οι οποίες φέρνει συνεχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε την τύχη σήμερα στο Ηράκλειο
να έχουμε τον σύντροφο και καλό φίλο τον Νίκο τον Φαραντούρη. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα, όχι μόνο ακαδημαϊκό, αλλά και σε επίπεδο δημόσιας σφαίρας, με την εκφορά την τεκμηριωμένη, μετριοπαθή αλλά πάντοτε διατριτική στη δημόσιο λόγο, τον τρόπο με τον οποίο κινείται και τοποθετείται. Και νομίζω ότι θα βγούμε πλουσιότεροι από γνώσεις στη σημερινή μας δράση, στο εργατικό κέντρο στις 7 η ώρα, για διζητήματα ενέργειας αλλά και ακρίβειας. Όπως πολύ σωστά είπε, το τσουνάμι της ακρίβειας που τόσο ανάγκη έχει η ελληνική κοινωνία να δει μια προσπάθεια ανάσχεσης του. Και ανάσχεση δεν υπάρχει, διότι οι συγκεκριμένες ιδεολογικές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προσκρούν σε είδα συμφέροντα από τα οποία άγεται και φέρεται. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το βράδυ θα είναι μια εξαιρετική εκδήλωση. Καλούμε τους πολίτες του Ηρακλείου να έλθουν, να ακούσουν μια καθαρή φωνή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και νομίζω ότι η προσπάθεια ανάταξης του ΣΥΡΙΖΑ και άνοιγμα βηματισμού του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήλθε. Ήρθε η ώρα της αντεπίθεσης, ήρθε η ώρα της γείωσης με την κοινωνία. Είναι κάτι που το ζητάει ο ίδιος ο κόσμος και οφείλουμε και εμείς να τα αποκριθούμε. Θέλω να πω ότι χαιρόμαστε ιδιαίτερα που υποδεχόμαστε τον σύντροφο τον Νικόλα. Θα μας βοηθήσει σημαντικά στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να πω ότι ξεκινάμε μια πρωτόγνωρη διαδικασία για τα δεδομένα τα κομματικά, που είναι ο ανοιχτός προσυνεδριακός διάλογος. Ένας διάλογος που επιδιώκουμε να γίνει με την κοινωνία και όχι μέσα στα στενά πλαίσια του κόμματός μας. Αυτό πιστεύω ότι θα μας εξοπλίσει σημαντικά, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που προκύπτουν από την κατάσταση στην οποία ζούμε.